παρόλα τις, παρόλα τα προβλήματα που έχει η κοινωνία και παρόλα τις αντιξοότητες, ο κόσμος θες με τον έναν τρόπο, θες με τον άλλον, το ξυπνιάει το τραπέζι, το γέμισε. Τώρα, σχετικά αφορά με τη γαλοπούλα, δεν νομίζω. Πήραν από όλα τα κρέατα. Προτίμησαν δηλαδή και τη γαλοπούλα. Ναι, προτίμησαν και τη γαλοπούλα. Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Κοίταξε να δεις. Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή. Την περιμένει ο κόσμος πως και πως κάθε χρόνο. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όπως είπα και προηγουμένως, θεώρησε να το γεμίσει. Θες με τον έναν τρόπο, θες με τον άλλον, πιστεύω ότι υπήρχε κίνηση. Πήγαν καλά τα μαγαζιά, πήγαν πολύ καλά. Τα είδη τροφίμων πήγαν πολύ καλά. Υπήρξαν κάποιοι πελάτες σας που ίσως σας είπαν ότι θα σας πληρώσουν λίγο αργότερα, αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες? Εντάξει, αυτά υπάρχουν συνέχεια, όχι τώρα. Βέβαια υπάρχουν. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις, ο κόσμος έχει προβλήματα. Όσον αφορά τώρα, πλησιάζουμε στο τραπέζι της πρωτοχρονιάς, ναι. Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Η κίνηση πώς είναι με αυτό? Η πρωτοχρονιά είναι λίγο υποτονική. Δεν είναι όπως τα Χριστούγεννα. Πάντοτε γίνεται έτσι κάθε χρόνο. Η πρωτοχρονιά είναι λίγο πιο χαμηλά σε τζίρους. Δεν έχει αρχίσει ο κόσμος, δηλαδή είναι τη τελευταία στιγμή ο Έλληνας, έρχεται τελευταία στιγμή να ψωνίσει? Μα δεν νομίζω. Εξαρτάται από τα χρήματα. Όταν έχει, ψωνίζει. Όταν δεν έχει, δεν ψωνίζει. Ποιο κρέας είχε την τιμητική του, δηλαδή ποιο επέλεξαν περισσότεροι κάτοικοι εδώ πέρα? Το αρνί, πιστεύω το αρνί. Το αρνί, ναι, περισσότερο. Οι τιμές έτσι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια έχουν κατέβει στα σαββατοκρατικό? Πάντοτε οι τιμές στα είδη τροφίμων και ειδικά στο κρέας ήταν χαμηλά. Ας μην γυλιόμαστε, εξάλλου το βλέπετε και εσείς νομίζω. Το κρέας είναι φθηνό σήμερα. Τώρα αργότερα δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή οι τιμές είναι ανάλογες στις... Ναι, οι τιμές είναι κανονικές. Για όλο το φάσμα της κοινωνίας. Έτσι πιστεύω. 30 χρόνια στο επάγγελμα. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Φέτος, φτώχεια. Πώς πήγε φέτος? Μέχρι στιγμής έχουμε περάσει τα Χριστούγεννα, πηγαίνουμε προς την πρωτοχρονιά, μείνανε μόλις 2 μέρες. Πώς πηγαίνει η κίνηση μέχρι στιγμή? Όχι και πολύ καλά. Βέβαια έχει κίνηση, αλλά δεν ψωνίζει πολύ ο κόσμος. Φτωχά, φτωχά. Επέλεξαν φέτος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τη γαλοπούλα ή κάποια πιο οικονομικά κρέατα? Από όλα τα κρέατα, από όλα, αλλά λίγα, σε λίγη ποσότητα. Συγκριτικά με πέρυσι? Σχετικά με πέρυσι, μείον 30%. Ο κόσμος που έρχεται εδώ σας ζητάει ίσως και κάποιες ευκολίες, να του κάνετε κάποια ευκολία στην πληρωμή? Α, όχι ακόμα, δεν μας έχει, δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Θα μας πείτε ενδεικτικά κάποιες τιμές για το γαλοπούλα και το αρνί, τα κρέατα που επιλέγει ο κόσμος κυρίως? Εντάξει, το αρνάκι είχε 9 ευρώ, η γαλοπούλα είχε 8,5, η χωριάτικη βέβαια, το εμπορίο είχαν 6,5. Τα χοιρινούλια μπριζολίτσες 6 ευρώ, με παλίτσα με κόκαλο και δέρμα είχε 4,5 ευρώ. Σχετικά είναι, νομίζω, ικανοποιητικά φθηνά για τον κόσμο. Ποιο κρέας για την τιμητική του, ποιο ήταν αυτό που επέλεξαν οι περισσότεροι καταναλωτές? Ναι, όλα τα κρέατα, όλα. Δουλέψαν όλα τα κρέατα. Τώρα πιο πολύ πρωτοχρονιά δουλεύει το αρνάκι. Γέμισε δηλαδή το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και θα γεμίσει και το πρωτοχρονιάτικο? Γέμισε και θα γεμίζει. Αλλά είπαμε πάντα σε λίγη ποσότητα. Όχι όπως τα άλλα χρόνια. Όπως τα παλιά τα χρόνια. Όσον αφορά τις τιμές, έχουν προσαρμοστεί στην οικονομική κρίση και σε αυτό που βιώνει η χώρα μας? Όσον αφορά τις τιμές, έχουν προσαρμοστεί στην οικονομική κρίση, έχουν πέσει, έχουν χαμηλώσει? Οι τιμές αυτές είναι 10 χρόνια, αλλά και λίγο τα ρίξαμε ακόμα. Είναι 10 χρόνων τιμές, αλλά και λίγο τα ρίξαμε ακόμα. Μια τελευταία ερώτηση. Ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής, δηλαδή έρχονται τελευταία στιγμή να προμηθευτούν όλα όσα χρειάζονται για το γιορτινό του τραπέζι? Είναι το είδος μας τέτοιο που δεν μπορεί να το πάρει μια εβδομάδα νωρίτερα. Πάντα τελευταία στιγμή. Πάντα για να είναι φρέσκο. Για να είναι φρέσκο. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλή πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ευτυχία. Χρόνια πολλά και καλά. Καλά. Ο καλύτερος κρεοπόλης είναι αυτός και μόνος, καθαρότατος. Mm-hmm. Από όλα ως πόλα. Και έχουμε πάρα πολύ καλά πράγματα. Δεν έχουμε κρίση. Εδώ πρέπει ο κόσμος να κοιτάξει, ο καταναλωτής, λίγο την ποιότητα. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό πρέπει να στηριχτούν. Να μην υπάρχουν αμφιβόλου προϊόντα, ειδικά είδη τροφίμων, αμφιβόλου ποιότητος. Απλά είναι τα πράγματα. Και τώρα αν έχουν κρίση, και η κρίση δεν είναι μια καραμέλα την οποία τη γλύψαμε και έλειωσε. Ο κόσμος εκτιμάει την ποιότητα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Της Ελλάδος ειδικά. Να λιγοστέψει την ποσότητα, όχι την ποιότητα.